ενδιαφέρον κομμάτι. Η φιλοσοφία μας για το σχολείο είναι πρώτα να δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια στους αθλητές για να φτάσουν στο πιο υψηλό επίπεδο που μπορούν στο άθλημα τους, σε οποιοδήποτε άθλημα. Το δεύτερο, να τους διδάξουμε σωστή νοοτροπία, να δουλεύουν σωστά και να δουλεύουν σκληρά για να αποκτήσουν τους στόχους τους. Και τρίτον, ίσως το πιο σημαντικό, να μάθουν να έχουν μια υγιεινή και σωστή ζωή. Το πρόγραμμα του σχολείου πώς θα είναι. Η ώρα 7 το πρωί, οι προπονητές θα πρέπει να παραβρέθονται στα προπονητικά κέντρα. Οι μαθητές η ώρα 7 και 4 θα ξεκινούν προπόνηση, που αναλόγως με το πρόγραμμα της ημέρας θα τελειώνει κατά τις 9 παρά 4. Αυτή την ώρα μετά θα έχουν αρκετό χρόνο να φάνε το πρόγραμμα τους, να αντιθούν, να κάνουν τους και μετά να επιστρέψουν στο σχολείο και να ακολουθήσουν τα ακαδημαϊκά προγράμματα τους. Βασικά από τις 7 και 4 μέχρι τις 9.30 θα είναι η προπόνηση και μετά επιστρέψουν στο σχολείο. Όλοι οι προπονητές του κάθε αθλήματος θα έχουν συνεχώς επαφή με τους προπονητές από τα σωματεία. Γι' αυτόν τον λόγο, για να έχουμε καλύτερο οργάνωση και να βγαίνουν τα προγράμματα πιο σωστά. Κάθε εβδομάδα βασικά οι προπονητές από το σωματεία θα μας στέλνουν τα προγράμματα μας, είτε στους προπονητές του ποδοσφαίρου ή καταφόσφαιρα ή παιδόσφαιρα. Θα βλέπουμε τα προγράμματα και θα φτιάχνουμε τα προγράμματα τα πρωινά αναλόγως με αυτά. Επίσης, από μετρήσεις και τα λοιπά θα έχετε και εσείς συνεχώς ενημέρωση από το Σκόπιο. Για τα ατομικά αθλήματα που έχουμε, συνήθως οι προπονητές για τα ατομικά αθλήματα μπορούν και αυτοί να κάνουν την προπόνηση την πρωινή. Αλλά αν έχουμε ζήτηση για ατομικά αθλήματα, π.χ. τένις, ρυθμική, πολεμικές τέχνες, θα έχουμε και εμείς τους συνεργάτες για να μπορούν να προσφέρουν τις προπονήσεις τα πρωινά. Για οτιδήποτε έχει σχέση για ρυθμική ή ενόργανη που έχουμε, έχουμε μια προπονήτρια εδώ που έχει χρόνια που είναι στο θέμα, η Παναγιώτα Ισπεραίδου, που είναι κάπου εκεί πίσω. Για παιδόσφαιρα, έχουμε έναν προπονητή που έχει πάρει το πτυχίο από την Ελληνική Ομοσπονδία της Παιδόσφαιρας, που είναι πίσω μου ο Κωνσταντίνος Καρπαθάκης. Και πάμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο θα χρησιμοποιούμε έναν πανίγνωστο μέθοδο Quaver, που χρησιμοποιούν πάρα πολλές ομάδες, π.χ. Ajax, Bayern, Real. Και ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος θα είναι ο κύριος Μάριος Ζαχαρίου. Και επίσης έχουμε προπονητές που θα είναι μαζί μας, ο Γιάννης Οκλεάφθος, Δημήτρης Λεωνής, Μάριος Νεοφίδου και Μάριος Παπαβασιλείου. Οι προπονήσεις θα γίνονται στο ανακαινισμένο, θα είναι ανακαινήσει στο γήπεδο του Καλλιεροπούλιου και αν έχει άλλες μέρες που θα χρειαστούν φυσική κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο, θα πηγαίνουμε σε διάφορους χώρους. Στην καλωθόσφαιρα έχουμε δύο πάρα πολλούς εμπειρούς προπονητές που είναι και παίχτες στη Σωματεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στην Εθνική. Ο κύριος Μάρκος Ασονίδης και ο Γιώργος Παλάνας, που δεν είναι εδώ σήμερα. Στο φυσικό κομμάτι για τη συγκάσταση του κάθε αθλητή, ασχέτως αν είναι ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα ή ατομικά, θα επιβλέπεται από μένα με στενή, πάρα πολύ στενή συνεργασία με τον κύριο Ευθύμιο Κυπριανού, που είναι του EK Sports Performance. Και οι δύο μας έχουμε την ίδια παρόμοια φιλοσοφία ότι ο κάθε αθλητής, ειδικά στην Κύπρο, χρειάζεται πιο ψηλή φυσικάσταση από ό,τι έχουμε. Και με τον Ευθύμιο θα έχουμε τις αξιολόγησεις μας, θα βγάλουμε τα προγράμματα και θα εφαρμόσουν οι προπονητές. Άλλοι συνεργάτες που έχουμε μαζί μας είναι οι γνωστοί και πάρα πολλοί άμπειροι φυσιογραφητές μας, ο Γιώργος Στούπας και ο κύριος Νίκος Καραολής. Η αθλητικός ψυχολόγος μας, η κυρία Χαρία Παναή.
διατροφολόγος μας, η Ανίνια Χατζηλοΐζου, και ο ορθοπαιδικός χειρούργος μας, ο κύριος Βάσος Κωνσταντίου. Το τελευταίο κομμάτι που θέλω να αναφέρω είναι ότι στο αγγλικό σχολείο, όπως είπε και ο κύριος Ευσταθίου, έχουμε επιλεγόμενο μάθημα GCSE και GCE A-Level Φυσική Αγωγή. Αυτό το μάθημα τους βοηθά φάνταστα στους αθλητές για να μάθουν πάρα πολλά θέματα που τους βοηθά. Τύχη, ανατομία, φυσιολογία, διατροφή, πώς να αλλιούν και να δημιουργούν προγράμματα για το άθλημα τους. Ολοκληρώνοντας, ξέρουμε ότι θα προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τους μαθητές που εννοούμε βελτίωση στην τεχνική, αύξηση φυσικά στάσης και καλλιτεχνικές γνώσεις που θα τους βοηθήσει τους αθλητές σαν αθλητές και στη ζωή τους στο μέλλον. Ευχαριστούμε.